κυριολεκτικά από το Eurogroup στο στούντιο της ΕΡΤ και σας ευχαριστούμε για αυτό. Να είστε καλά. Όμως δεν είναι ώρα για προλόγους. Θέλω να σας ρωτήσω αυτό που περιμένουν να ακούσουν όλοι οι Έλληνες. Θα περικοπούν οι συντάξεις? Είμαι αρκετά αισιόδοξος, σχεδόν πολύ αισιόδοξος, αλλά διπλωματικά το λέμε συγκρατημένα αισιόδοξος, ότι δεν θα κοπούν οι συντάξεις. Δεν έχει δίκιο ο κύριος Μητσοτάκης, δεν έχει δύο σενάρια ο προϋπολογισμός. Έχει ένα σενάριο που είναι η βάση που καταθέτουν όλες οι χώρες στην Κομισιόν, που λέει τι θα γίνει αν δεν κάνουμε τίποτα. Αλλά όλες οι χώρες θέλουν να κάνουν κάτι. Και δεν έχει μετά τις προτάσεις μας τι θέλουμε εμείς να κάνουμε. Άρα δεν είναι δύο σενάρια, είναι τεχνικό το ζήτημα αυτό, αλλά είναι... Είναι η εναλλακτική κατά κάποιο τρόπο. Ούτε καν η εναλλακτική. Το ένα είναι σαν να δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτα. Προφανές είναι ότι όλες οι χώρες κάτι θέλουν να κάνουν. Άρα αυτό το έχεις εκεί μόνο για μέτρο σύγκριση σε σχέση με τις ιδέες σου, τις προτάσεις σου για το 2019. Θα καταργηθεί το μέτρο των συντάξεων, λοιπόν? Κοιτάξτε, ή θα το ξαναβρούμε μπροστά μας? Όχι, κοιτάξτε, νομίζω ότι μετά από το 2017, όπου αυτό το μέτρο το επέβαλε το Δουνουτού, που είχε το πολύ... Το ψηφίσατε όμως. Ναι, είχε πολύ όμως δυσίωνες προβλέψεις. Το ψηφίσαμε γιατί είχαμε γερμανικές εκλογές, είχαμε και άλλες εκλογές και είπαν κάποιες χώρες ότι εμείς θέλουμε το Δουνουτού μέσα. Οπότε το Δουνουτού είχε... Σας εκβίασαν για κάποιο, μας κατά εκβίασαν κάποιο και μάλιστα ήταν κάτι που έπρεπε να κάνουμε για να μπουν στο πρόγραμμα που τελικά δεν μπήκαν στο πρόγραμμα. Τώρα αυτά είναι ιστορικά. Το σημαντικό δεν είναι αν η ελληνική κυβέρνηση τα δύο χρόνια μετά από την ψήφιση ότι έκατσε κάτω, δούλεψε, έβαλε στην πάντα το χλεβασμό της αντιπολίτευσης ότι κοροϊδεύουν τους συνταξιούχους και αντί αυτό δούλεψε σκληρά για να χρησιμοποιήσει να πείσει και τους θεσμούς και τα κράτη-μέλη ότι δεν χρειάζονται να μειώσουν οι θεσμοί, δεν είναι διαρθρωτικό. Το είπατε και μόνοι σας, εμφανίσατε μάλλον και μόνοι σας τον κύριο Σεντένο να λέει ότι δεν είναι διαρθρωτικό μέσο και ότι έχουμε και το δημοσιονομικό χώρο να κάνω και τα αντίμετρα. Εκεί που η Νέα Δημοκρατία, εγώ θυμάμαι τη Νέα Δημοκρατία και την κυρία Γεννηματά, στη συζήτηση για τις συντάξεις να μας κοροϊδεύουν ότι θα μειωθούν οι συντάξεις, ότι όχι μόνο θα μειωθούν οι συντάξεις, θα έρθουν μπροστά και η μείωση του αφορολόγητου, ότι δεν υπάρχουν αντίμετρα. Και τώρα νομίζω ότι έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να μην μειωθούν οι συντάξεις και να κάνουμε κομμάτι των αντιμέτρων το 2019. Κομμάτι των αντιμέτρων το 2020, κομμάτι το 2021, κομμάτι το 2022. Είστε αισιόδοξος λοιπόν. Πότε εκτιμάτε ότι μπορεί να αποφασιστεί αυτό? Γιατί έχουμε και ένα ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα. Έχουμε ένα Eurogroup στις 3 Δεκεμβρίου, αλλά εντωμεταξύ εμείς θα πρέπει να έχουμε καταθέσει στην Κομισιόν το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού στις 15 Οκτώβρη και μέχρι τις 21 Νοεμβρίου θα πρέπει να πάει στη Βουλή. Κοιτάξτε, νομίζω... Θα μπορέσουμε να καταθέσουμε δύο σενάρια? Όχι. Φτάνουμε πολύ κοντά στο τέλος. Όπως σας είπα, είμαι αισιόδοξος. Δεν χρειάζεται ο κόσμος να τα ανησυχεί. Νομίζω ότι μέρα με τη μέρα πείθουμε όλο και περισσότερους. Είναι πολύ ισχυρά τα επιχειρήματά μας. Είναι πολύ ισχυρά. Δεν είναι εύκολο οι υπουργοί των οικονομικών να πούνε σε μια χώρα που έχει 3,5% πλεώνασμα. Το φτάνει αυτό το πλεώνασμα. Όχι μόνο το φτάνει, έχει και δημοσιονομικό χώρο να κάνει και άλλα πράγματα, να τους πούνε να κόψουν οι συντάξεις. Δεν είναι λογικό και νομίζω ότι επειδή ακριβώς έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σκληρά, τελικά θα επικρατήσει η λογική. Σε όλους τους δανειστές θα επικρατήσει λογική, όλοι συμφωνούν? Κοιτάξτε, και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν πρόκειται ποτέ να πει μπράβο σας, συγχαρητήρια και εμείς το ίδιο θα κάναμε. Νομίζω θα πει τη γνώμη του που έχει διαψευστεί εδώ και 2-3 χρόνια. Παρ' όλα αυτά και το Δουνουτού έχει φτάσει στις δικές μας προβλέψεις. Έχει γίνει μια σύγκληση και γι' αυτό βλέπετε ότι δεν το σηκώνουν πολύ. Δικό τους μωρό ήτανε, δικό τους παιδί ήτανε. Ίσως το αγαπάνε ακόμα, αλλά κάποια στιγμή νομίζω και αυτοί καταλαβαίνουν ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει σελίδα, είναι διαφορετική η οικονομία από ό,τι ήταν όταν το επέβαλαν, έχουν αλλάξει τα πράγματα από τότε και τώρα είναι να αλλάξουμε χρόνος, να αλλάξουμε σελίδα.
Αν το πετύχετε λοιπόν, το ευχόμαστε όλοι και δεν περικοπούν τα 2 δις αυτά των συντάξεων. Δεν θα ενεργοποιηθούν όμως και μέτρα όπως η μείωση της συμμετοχής στα φάρμακα, επιπλέον θέσεις σε παιδικούς σταθμούς, περισσότερα σχολικά γεύματα. Πώς θα τα αντιμετωπίσετε? Όχι, καλά να πρώτα πριν το απαντήσω την ερώτησή σας, να πω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ειρωνία από αυτούς που μας λέγανε ότι δεν υπάρχουν τα αντίμετρα. Έτσι μας λέγανε στη Βουλή. Δεν υπάρχουν. Ξεχάστε τα, λέγανε στο ελληνικό λαό. Είναι ένα φούμαρο, ένα κάτι που πετάνε για να σας βάλουν σκόνη στα μάτια και τώρα κόπτονται ότι δεν θα υπάρχουν αντίμετρα. Πρέπει να σας πω ότι η μόνη διαφορά είναι ότι αντί τα αντίμετρα να είναι σε 2 χρόνια, δηλαδή αυτή είναι η μόνη ουσιαστική διαφορά για τα αντίμετρα, τα άλλα κατά πάθο πιθανότητα δεν θα γίνουν καθόλου, όπως σας έχω πει ότι είμαι αισιόδοξος, αλλά τα αντίμετρα αντί να γίνουν σε 2 χρόνια θα γίνουν σε 4 χρόνια. Ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, ανακοίνωσε στη Θεσσαλονίκη το πρώτο πακέτο από τα μέτρα. Μερικά από τα αντίμετρα ήδη έχουν αρχίσει, γιατί είχαμε και το δημοσιονομικό χώρο, επειδή δουλέψαμε πολύ σκληρά, δηλαδή τα επιδόματα για τα παιδιά να αρχίσουν το 2018. Δηλαδή ήδη έχουμε αντίμετρα, 260 εκατομμύρια από πέρυσι. Θα έχουμε και τα 750 τουλάχιστον, ακόμα το συζητάμε με την Κομισιόν, μήπως είναι και περισσότερο. Και αυτά είναι εκ των προτέρων, όχι ό,τι λέγανε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, είναι εκ των προτέρων, δηλαδή θα το δούνε από την 1η-1η-19 τα μέτρα αυτά, δηλαδή όποιος πάρει το επίδομα στέγασης θα το πάρει από την 1η-1η-19, είναι εκ των προτέρων και μόνιμα. Δηλαδή θα το πάρει και το 19 ό,τι πάρει, θα το πάρει και το 20 και το 21 και το 22 και πάει λέγοντας. Θα μπείτε στον πειρασμό να πάτε σε εκλογές αν πάρετε τις συντάξεις? Εμείς νομίζω ότι έχουμε δείξει ότι έχουμε μεγάλη υπομονή. Ξέρουμε ότι ο χρόνος είναι μαζί μας. Ξέρουμε ότι όλο το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ, ότι θα βγει ο κόφτης, ότι δεν θα κλείσετε την αξιολόγηση, ότι δεν θα πάρετε τίποτα για το χρέος, ότι θα αναγκαστείτε να μειώσετε τις συντάξεις. Όλο αυτό το αφήγημα, ένα-ένα πέφτουν αυτά τα πράγματα, γιατί να πάμε γρήγορα εμείς στις εκλογές? Άλλοι καίγονται μήπως κάτι γίνει και μπορούν να κερδίσουν τις εκλογές. Ο χρόνος είναι με το μέρος μας. Η στάση που έχει τηρήσει η κυβέρνηση στο Μακεδονικό, κύριε Υπουργέ, έχει πάρει εύσημα των συμμάχων. Εμείς βλέπουμε ότι έχει αλλάξει το κλίμα με τη Συμφωνία των Πρεσπών ανάμεσα στις χώρες, τις δυτικές χώρες που είναι συμμαχοί μας και δανειστές κατ' επέκταση. Έπαιξε ρόλο? Κοιτάξτε, όταν έχεις μια σοβαρή κυβέρνηση, αυτή η συμμαχική κυβέρνηση που λύνει προβλήματα, προφανώς αρέσει στον κόσμο. Ήταν ένα πρόβλημα που ήταν παραπάνω από 25 χρόνια. Ήταν ένα πρόβλημα που δημιουργήσε ιδιαίτερες δυσμενείς οικονομικές συνθήκες στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί δεν μπορεί να έχεις ανάπτυξη και η Θεσσαλονίκη να είναι το κέντρο των Βαλκανίων αν κοιτάει προς την Αθήνα. Το λέω και σαν μισό Θεσσαλονικιός. Όσο η Θεσσαλονίκη κοιτάει προς στο νότο θα χάνει. Μόνο όταν ανοίξει ο δρόμος προς τα Βαλκάνια θα κερδίσει. Άρα είναι ένα μέτρο, είναι μια συμφωνία που είναι σημαντική, δημιουργεί ειρήνη και ασφάλεια εκεί που έχουμε προβλήματα από παντού και νομίζω και αυτό το χαιρετάνε. Δεν υπήρχε καμιά συναλλαγή για αυτό το θέμα, ούτε θέλαμε συναλλαγή, ούτε μας πιέσαμε. Εμείς θέλαμε να λύνουμε προβλήματα. Όπως λύσαμε το πρόβλημα των μνημονίων, ότι εμείς βγάλαμε τη χώρα από το μνημόνιο, λύσαμε και ένα πρόβλημα που κράτησε 25 χρόνια που προηγούμενες χώρες, κυβερνήσεις, συγγνώμη, δεν θέλουν να το λύσουν. Τώρα σε μια πολιτική ερώτηση, υπάρχει ένα θέμα ότι το Μακεδονικό θα επηρεάσει τη σχέση των δύο κυβερνητικών εταίρων και κατ' επέκταση και τον κυβερνητικό συνασπισμό. Εσείς πώς το κρίνετε αυτό? Θεωρείτε ότι θα πρέπει να αναζητηθούν και άλλες συμμαχίες στο εσωτερικό της κυβέρνησης? Εγώ θέλω με τους συμμάχους της κυβέρνησης να έχουμε μια καθαρή σχέση. Εγώ δεν είμαι της άποψης ότι ήμασταν με τους ΑΝΕΛ όταν τα πράγματα ήταν καλά και βγαίναμε από το μνημόνιο και τώρα που μας βοηθήσανε δεν μας νοιάζει και βρίσκουμε άλλους συμμάχους. Εγώ θεωρώ από τη δική μας μεριά ότι υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη, ότι περάσαμε πάρα πολλά μαζί και οι βουλευτές μας και οι βουλευτές τους περάσανε πάρα πολλά, είχαν μεγάλο χλεβασμό και άρα δεν αλλάζεις έτσι τους συμμάχους σου όπως σε βολεύει. Απ' τη μια άλλη μεριά, αν οι ΑΝΕΛ δεν μπορούν να το αντέξουν αυτό, πρέπει να πάρουν τις δικές τους αποφάσεις. Εμείς θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό το Μακεδονικό, είναι σημαντικό να λύσει και είμαστε αποφασισμένοι να το λύσουμε.
Το 2019 σε κάθε περίπτωση θα είναι μια εκλογική χρονιά. Εσείς θα καταθέτατε τον ίδιο προϋπολογισμό αν δεν ήταν εκλογική χρονιά, Υπουργέ? Και γι' αυτό είμαστε νομίζω τόσο αξιόπιστοι. Αυτό που κάναμε εμείς, είπαμε ότι θέλουμε έναν προϋπολογισμό αλλά και μια αναπτυξιακή στρατηγική που, όπως θυμάστε, το είχαμε συζητήσει και την άλλη φορά που έχω έρθει στο πρόγραμμά σας, το οποίο, αυτό η αναπτυξιακή στρατηγική, όπως και ο προϋπολογισμός, να είναι αξιόπιστο πράγμα σε πολλά κοινά. Και στους δανειστές και στους πιστωτές και στα κράτη-μέλη και στους θεσμούς, αλλά προπαντός στον ελληνικό λαό, που αυτός έχει τραβήξει πολλά. Γι' αυτό είπαμε και προς τα έξω και προς τα μέσα θα αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό. Γι' αυτό είπαμε ότι θα έρθουν πίσω οι ισολογικές συμβάσεις. Δεν είπαμε ότι θα κάνουμε εκπλήξεις, να πούμε ότι είμαστε καλά παιδιά και θα ασχοληθούμε μόνο με το επενδυτικό κλίμα, που πρέπει να ασχοληθούμε με το επενδυτικό κλίμα, και μετά να έρθει σαν έκπληξη, surprise, ότι ξέρετε, ξαφνικά θα αυξήσουμε και τον κατώτατο μισθό. Ό,τι κάναμε το έχουμε ανακοινώσει. Υπάρχει με τεράστια διαφάνεια τι θα κάνουμε και στο προϋπολογισμό και στο αναπτυξιακό σχέδιο, στο αναπτυξιακό μας σχέδιο, ποιες είναι οι προτεραιότητες μας, γιατί ο κόσμος της εργασίας είναι στον πυρήνα της σκέψης μας για την ανάπτυξη, και νομίζω ότι μπορούν να μας κρίνουν με αυτή τη διαφάνεια. Παρακολουθείτε τις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων και την αντίδραση των αγορών βεβαίως. Θεωρείτε ότι έχει επιδράσει και σε ποιο βαθμό η ανακοίνωση του προσχεδίου του προϋπολογισμού, ή βλέπετε να επιδεινώνεται το κλίμα και λόγω της Ιταλίας και των επικρίσεων που δέχθηκε στο Eurogroup? Έχω προσέξει αυτά και τη χαρά της αντιπολίτευσης. Δηλαδή βλέπω ότι κάθε φορά που αυξάνουν τα επιτόκια επιστρέφει ένα χαμόγελο στα χυλάκια τους, ενώ δεν έχουν κάτι άλλο να ευχαριστηθούν. Νομίζω ότι γενικά ότι οι αγορές είναι δύσκολο τους τελευταίους τρεις μήνες, όχι μόνο για αυτό που είπατε για την Ιταλία, αλλά και για την Τουρκία και για τις αναδυόμενες αγορές, ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση. Και γι' αυτό είναι πολύ καλό που πήραμε το buffer, αυτό το απόθεμα που μας δίνει, όχι αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, ότι δεν μας νοιάζει αν θα βγούμε ή όχι, μας νοιάζει και πολύ, θα έχουμε ένα σχέδιο να βγούμε, απλώς είμαστε στην ευχάριστη θέση να επιλέξουμε εμείς το timing, πότε θα βγούμε. Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα να έχεις αυτό το απόθεμα. Όχι ότι δεν χρειάζεται να βγεις, θα βγούμε και έχουμε και σχέδια να πληρώσουμε και πιο νωρίς και το Δουνουτού και το Εκουτού. Και αυτό είναι μια αναδιάρθρωση, ξέρετε, γιατί αλλάζουμε ένα ακριβό χρέος με ένα φτηνό χρέος. Όλα αυτά είναι σχεδιασμένα. Τι θα πάρουμε από το μαξιλάρι? Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς, αλλά ένα πράγμα που θέλω να πάρουμε και αρκετά γρήγορα είναι, σαφές ότι είναι να εξαγοράσουμε ένα χρέος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που είναι ακριβό χρέος. Αυτό, όταν το κάνεις αυτό, χαμιώνεις το μαξιλάρι, που δεν υπάρχει κανένα λόγο να είναι μεγάλο για πάντα, και συγχρόνως κάνεις μια αναδιάθρωση του χρέους. Και βοηθάμε και τη δική μας κυβέρνηση, αλλά και τις επόμενες κυβερνήσεις, όποιος και να είναι. Τώρα, συνομιλείτε καθημερινά με Ευρωπαίους αξιωματούχους, πολιτικά, σημαντικά πολιτικά στελέχη, και θα ήθελα να μου πείτε πόσο τους απασχολεί η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, και μάλιστα εν ώψη των ευρωεκλογών του Μαΐου. Γίνονται κάποιες διεργασίες για ένα προοδευτικό μέτωπο? Κοιτάξτε, εγώ είμαι οπαδός αυτό που λέγεται κόκκινο-κόκκινο-πράσινο. Αυτό το κόκκινο-κόκκινο πράσινο να το εξηγήσουμε είναι οι σοσιαλδημοκράτες, ιδιαίτερα στην Ευρώπη και όχι στην Ελλάδα, δυστυχώς, που έχουν μια μεταβολή σε αριστερότερες και πιο κοινωνικά ευαίσθητες θέσεις. Η αριστερά, η δικιά μας η αριστερά και η πράσινη. Δεν είμαι υπέρ να πάμε εμείς με τους σοσιαλδημοκράτες. Ίσα-ίσα εμείς αποδεικνύομαστε ότι κάναμε την κριτική για τον νεοφιλελευθερισμό, ότι οι ανισότητες θα τις βρούμε μπροστά που δεν αντιμετωπίζαν οι σοσιαλδημοκράτες. Αλλά λέω ότι είναι πολύ σημαντικό, αν σκεφτείτε τον Όρμπαν, αν σκεφτείτε τι γίνεται στην Ιταλία, αν σκεφτείτε τι γίνεται στην Πολωνία, να είναι αυτές οι τρεις οικογένειες να συζητήσουν 10 πολιτικές και να μπορούν οι πράσινοι να προωθήσουν 7, εμείς 8, ίσως οι δημοκράτες 5, 6, 9 ή αντίστοιχα. Αλλά να φανεί στον κόσμο ότι από την προοδευτική πάντα
πάντα υπάρχει κάτι καινούριο. Υπάρχουν άνθρωποι με ιδέες πώς μπορούν να κάνουν μια Ευρώπη που είναι όχι πιο, μόνο πιο φιλική στην ανάπτυξη, αλλά και πιο κοινωνικά ευαίσθητη και να αντιμετωπίσει τις περιφερειακές ανισότητες. Αυτό που λέει η κυρία Γεννηματά, να κατεβούμε μαζί με το ΠΑΣΟ και τη Νέα Δημοκρατία, δεν το λύνουν αυτό. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια δεξιά σκληρή, μια δεξιά που είναι και νεοφιλελεύθερη, που δεν θα βοηθήσει τον κόσμο της εργασίας, και εθνικιστική. Και άρα οι προοδευτικές δυνάμεις, επειδή το έχουν ξαναζήσει αυτό το παραμύθι, έχουν χρέος όχι να έχουν μια σύγκληση, να είναι η ίδια η οικογένεια, αλλά μια οι οικογένειες που συζητάνε ανάμεσά τους και δημιουργούν προτάσεις και ιδέες που μπορεί να πάει την Ευρώπη μπροστά. Μία πρόβλεψη για κάλπες βουλευτικές. Εγώ σας είπα από την αρχή, ο χρόνος είναι μαζί μας. Η ρυθμή ανάπτυξη θα είναι καλύτερα το 19 από το 18. Που επιθυμεί και τη σταθερότητα, βεβαίως. Ναι, αλλά βλέπω ότι το 19 θα έχουμε περισσότερη ανάπτυξη από το 18 και το 18 έχουμε περισσότερο από το 17. Το 19 θα έχουμε περισσότερους ανθρώπους σε δουλειά από ό,τι είχαμε το 18 και περισσότερους το 18 από το 17. Βλέπω ότι θα μπορούμε να κάνουμε τα αντίμετρα χωρίς να μειωθούν οι συντάξεις. Ο χρόνος είναι μαζί μας. Νομίζω άλλοι πανικοβάλλονται. Να σας ευχαριστήσω πολύ, Υπουργέ, που ήσασταν απόψε κοντά μας.